Θα ήθελα να ρωτήσω το ακροατήριο αν υπάρχουν ερωτήσεις στους ομιλητές. Ξεκινώντας από τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Υπάρχουν ερωτήσεις για την παρουσίασή του σχετικά με τους τραυματισμούς. Ο κύριος Ζρούγκας. Πόσο συχνά κάνετε τοπική αναισθησία? Νομίζω ότι πιο καλά γενική αναισθησία. Έτσι, πιο καλά γενική αναισθησία. Ναι, ναι, πιο καλά γενική αναισθησία. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ, αλλά τώρα το σκεφτόμουν. Επειδή αυτοί οι μύες, όταν είναι οι νόδεις, μπορεί να μην προκαλούν έντονο καρδιακό αντανακλαστικό και ίσως να μην έχουμε προβλήματα με βραδύ καρδία την ώρα της επέμβασης. Ναι, ναι. Και η αιμορραγία. Κάποιος άλλος ερώτηση για τον κύριο Κωνσταντινίδη. Για την δεύτερη παρουσίαση του κυρίου Λινάρδου για το θέμα της ξηροφθαλμίας οφθαλμικής επιφάνειας. Υπάρχουν ερωτήσεις? Να ρωτήσω εγώ τον κύριο Λινάρδο, σε περίπτωση πολύ έντονης χύμωσης, που είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται ορισμένες φορές με ένα δραματικό τρόπο, με τον επεφικότητα να προβάλλει έξω από τα βλέφαρα. Και βρισκόμαστε σε ένα δίλημα πώς θα το διαχειριστούμε. Τι θα προτείνατε, τουλάχιστον σε τοπική θεραπεία? Αν είναι τοπική θεραπεία, αυτό που μας ενδιαφέρει με βάση τη βαρύτητα της νόσου, είπαμε ότι ανάλογα με το στάδιο της βαρύτητας χρησιμοποιούμε την ειδική θεραπεία. Αν καμία από όλες αυτές τις θεραπείες τοπικές δεν αποδώσει, τότε αναγκαστικά προβαίνουμε στην χειρουργική αφαίρεση και συγγραφή του υπόλοιπου κομμάτου του επιφυκότητα. Επομένως, δηλαδή, διάλυξη του επιφυκότητα για αποσυμφόρηση. Αλλά με προσοχή πάντα την τρώση των goblet cells, γιατί θα έχουμε χειρότερα προβλήματα ξηροφθαλμίας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μία προσέγγιση, αλλά πάλι αν η χύμωση είναι αποτέλεσμα συμφόρησης στον κόγχο, θα μπορεί κανείς να δώσει κάποια απειδηματική αγωγή, να δοκιμάσει ίσως λίγο με κάποια κορτιζόνια, αν είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα, μήπως τον βοηθήσει. Κάποιος άλλος ερώτηση για τον κύριο Λινάρδο? Ο κύριος Δούδας. Πάνω σε αυτό που είπε ο πρόεδρος του Προεδρείου, ο κύριος Δετοράκης, έχω την αίσθηση, Στάθη, ότι για την τόσο μεγάλη χύμωση στην οποία αναφέρεσαι, συνήθως συνοδεύεται και από πολύ ενεργό νόσο, γιατί συνήθως είναι τόσο πολύ, δηλαδή, που να ξεπηδάει και πάνω από το βλέφαρο. Οπότε ίσως θέλουμε και γενικευμένη εγχείρηση, όπως είπε ο κύριος Χαρόνης στην προηγούμενη ομιλία. Συνήθως το πιο πολύ, εγώ έχω δει η εκανθίδα να είναι ιδιαίτερα έντονη, κόκκινη και ειδηματώδη. Όσες φορές είχα τέτοιο περιστατικό, μάλλον πήγε για αποσυμπίεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Γιάννη, για την παρατήρησή σου. Για την διάγνωση και συντηρητική θεραπεία, την παρουσίαση του κυρίου Ρουμελιώτη. Υπάρχουν ερωτήσεις? Παρακαλώ. Να το επαναλαβώ. Ρωτάω αν έχετε καθόλου εμπειρία στις παραβόλβιες ενές θηροειδών στη θηροειδική κογχοπάθεια όταν η υγεία είναι επιβαρημένη, και γιατί η βιβλιογραφία είναι λίγο αντικρουόμενη. Έχω διάφορα πολύ υπέρ, έχουν αλλά δοκιμαστεί, αλλά δεν, η προσωπική μου εκτίμηση, δεν βλέπω διαφορά μεταξύ της ενδοφλέβειας ή της παραβόλβειας. Και θα προτιμούσα την ενδοφλέβεια χορήγηση, τουλάχιστον μια εβδομάδα σε μια πιο ήπια δόση, από την παραβόλβεια. Η παραβόλβεια καταρχήν δεν έχει ένδειξη στα εινώδη στοιχεία, όταν είναι μια εινωτική. Όταν είναι ήδη τόσο φλεγμένη η περιοχή. Για τη φλεγμονώδη φάση. Ναι, έχει δοκιμαστεί σε ήπιες φλεγμονώδεις και αν μπορεί κανείς να το πιάσει σε αρχόμενο στάδιο, έτσι ώστε θεωρητικά να μην δώσει συστηματικά την κορτιζόνη, την πάρει μόνο τοπικά και πιο πολύ δώσει τοπικά. Αυτό έχει δοκιμαστεί, αλλά σε ήπιες περιπτώσεις όμως, χωρίς όμως τόσο έτσι καλά αποτελέσματα. Να πω κάτι επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, ήμουν με έναν ειδικό στο θέμα και του άρεσαν πολύ για διάφορους λόγους οι οπισθοβόλβες κορτιζόνες. Σε περίπτωση θηροειδικής ορμοπάθειας, κογχοπάθειας, δεν έκανε ποτέ. Τη θεωρείς τελείως άχρηστη. Να πω κάτι διαφορετικό εγώ πάνω σε αυτό, γιατί
Έχω εμπειρία πάνω σε αυτό. Σε περιπτώσεις στις οποίες έχει αντένδειξη τα κορτικοστεροειδή και φοβάσαι, έχει ένα διαβητικό που δεν μπορεί να το ρυθμίσει καλά και αυτά, η εμπειρία που υπάρχει, αυτό όμως δεν είναι ξέρεις δημοσιευμένο, 40 μιλιγκράμμ τριαμψινολόνης, δηλαδή αν δώσεις ένα σε παραβολικά, ισοδυναμεί με ένα αποτέλεσμα σαν να δίνεις 20 μιλιγκράμμ κορτιζόνης από το στόμα για ένα μήνα. Άρα λοιπόν σε περιπτώσεις στις οποίες η φλεγμονή δεν είναι ιδιαίτερα έντονη, θα δεις ένα αποτέλεσμα. Αλλά περίπου το αποτέλεσμα των 20 μιλιγκράμμ την ημέρα. Όπως ξέρεις, μερικές φορές αυτό μπορεί να σε βοηθήσει λίγο, να αποσυμφορήσει λίγο τα πράγματα. Αλλά αν είναι μια καραμπινάτη ενεργός νόσος, συνήθως αυτό δεν σου κάνει πολλά πράγματα. Αλλά δεν χάνεις τίποτα να το κάνεις. Βέβαια, το ρίσκο, ξέρεις, να ατυχήσεις και να κάνεις καμιά ενδοαρτηριακή έγχυση πάντα υπάρχει πριν να το πεις με τον ασθενή. Αλλά είναι μια επιλογή που μπορείς σε κάποιες περιπτώσεις να τη χρησιμοποιήσεις. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω σε κάποιον που έχει ενεργή νόσο, θηριωτική φαρμακοπάθεια. Πότε ένας γενικός οφθαλμίατρος θα δώσει κορτιζόνη, θα δώσει κορτιζόνη συνόηση με τον ενδοκρινολόγο, θα δώσει από μόνος του, θα ξεκινήσει τη θεραπεία. Και κάτι ακόμα, σε κάποιον που έχει ενεργή νόσο. Επειδή κάποιες φορές ο καταράχτης μας μπερδεύει στο αν χάνει όραση ή δεν χάνει. Θα χειρουργήσουμε καταράχτη σε κάποιον που έχει ενεργή, θα περιμένουμε να πάει στην ενεργή νόσο και μετά να το χειρουργήσουμε. Είναι προφανές ότι αν έχετε κάποια εμπειρία στην αντιμετώπιση ασθενών, μπορείτε να δώσετε κορτιζόνη. Καλό είναι να είμαστε σε συνεννόηση με τον ενδοκρινολόγο. Θέλουμε λίγο πιο επιθετική αντιμετώπιση, δηλαδή θέλουμε πολύ πιο γρήγορα ρύθμιση του θηρεοειδή και μπορούμε να δώσουμε και εμείς την κορτιζόνη. Και η δοσολογία που μπορεί να δώσει κανείς, αυτά που δοκιμάζουμε είναι ένα γραμμάριο την ημέρα για 3 μέρες ή 500 μιλιγκράμμα ανά εβδομάδα για κάποιες εβδομάδες. Απλώς καλό θα ήταν να είχαμε μια εμπειρία. Συνήθως την κορτιζόνη τη δίνουμε σε ένα διάστημα για μια ώρα. Δίνουμε κάποιες οδηγίες για αποφυγή αλατιού, λίγο τα γλυκά και περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε την ανταπόκριση. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, κύριε Ντούντα. Κύριε Ντούντας. Συμφωνώ με τον Θανάση τον Ρωμελιώτη. Εκείνο που νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι που είναι μέσα στην αίθουσα είναι ότι ενώ έχουμε ένα όπλο σε όσους πιάνει η κορτιζόνη, γιατί δεν πιάνει σε όλους, απ' την άλλη μεριά έχουμε συνήθως ασθενείς οι οποίοι όταν φτάνουν στο σημείο να χρειάζονται κορτιζόνη και είναι δηλαδή με λίγα λόγια η νόσο σε έξαρση, είναι στην πλειοψηφία τους καπνιστές. Άρα δηλαδή έχουμε ένα αυτοάνοσο φαινόμενο, είναι μια αυτοάνωση νόσου στην ουσία, γιατί μας χτυπάει το νοσοποιητικό μας σύστημα και από τη μια ο κύριος Ρουμελιώτης δίνει κορτιζόνη και από την άλλη ο ασθενής με ένα πακέτο 1,5 την ημέρα ή νικοτίνη ρίχνει λάδι στη φωτιά και η κορτιζόνη προσπαθεί να ρίξει νερό. Άρα ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει, που είναι πάρα πολλές, το πρώτο μέλημα το δικό μας είναι να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να κόψουμε το τσιγάρο. Είναι καθοριστική στρατηγική σημασίας. Εάν κόψουν το τσιγάρο, θα τους πιάσει και καλύτερα η κορτιζόνη. Όλες οι μελέτες λένε κορτιζόνη με τσιγάρο, μειωμένη απόδοση της δράσης της κορτιζόνης. Και να μην μιλήσουμε και για άλλες ήπιες μορφές, όπως είναι το σελήνιο, που μπήκαν τελευταία στο οπλοστάσιο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ούτως ή άλλως, βέβαια, ένα 60% των ασθενών ανταποκρίνονται στην κορτιζόνη, οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίνονται. Για το σελήνιο, ο κύριος Ρουμελιώτη, που ανέφερε ο κύριος Ντούντας, πιστεύετε ότι κάνει μια κλινικά σημαντική διαφορά στην παρακολούθηση αυτών των ασθενών? Νομίζω ότι μπορούμε να το χορηγούμε εφόσον υπάρχουν και κάποιες εργασίες που κάτι δείχνουν. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω η δικιά σας εμπειρία. Ο κύριος Μαυρικάκης. Καλό, ένα σαφές καλό έτσι, αποτέλεσμα ως προς την αντιμετώπιση και τη βελτίωση, αν θέλετε, των στοιχείων φλεγμονής αυτών των ασθενών. Οπότε εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι σε όλες τις μορφές της ήπιας φλεγμονής ο ασθενής θα πρέπει να πάρει σελήνιο. Ευχαριστούμε, κύριε Μαυρικάκη, για την παρουσίαση του κυρίου Χαρόνη. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ε,
Κύριε Γαρόνη, ήταν μια εντυπωσιακή παρουσίαση και θεωρώ ότι έβαλε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων όσον αφορά το θέμα αποσυμπίεση. Και πραγματικά οι περισσότεροι από εμάς, όταν σκεφτόμαστε αποσυμπίεση, έχουμε στο μυαλό μας μια βαριά επέμβαση με μεγάλο κίνδυνο επιπλοκών, μεγάλη διάρκεια χειρουργείου. Ήθελα να σας ρωτήσω την εκτίμηση σας, αυτό είναι πραγματικότητα ή μύθος και σε ποιο βαθμό και ποιες είναι οι πιο συχνές επιλογές που μπορείτε να συναντήσετε σε ένα τέτοιο χειρουργείο? Κοίταξε, το καθένα είναι θέμα εκπαίδευση, έτσι. Αν με βάλει σε μένα να κάνω μια αποκόλληση αμφιλιστροειδούς, δεν θα την κάνω. Είναι αποκλειστικά θέμα εκπαίδευση του καθενός. Πλέον η αποσυμπίεση σε έμπειρα χέρια είναι μια επέμβαση που πάει πολύ καλά. Αυτό θέλω να μείνει σαν μήνυμα εδώ πέρα. Δηλαδή, ότι έχει επιπλοκές, μπορεί να έχει επιπλοκές. Στο εντοβάθι τείχομα, αυτό που θες προσοχή είναι μην έχεις λίγο CSF, δηλαδή μην έχεις λίγο εκροή φαρματίου. Συνήθως στην περιοχή εκεί πέρα και να έχεις λίγο εκροή δεν είναι καμιά καταστροφή. Η καταστροφή είναι στο. Η καταστροφή τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι στο έσω τείχομα. Γιατί εκεί πέρα είναι που αυτή η φύστουλα που δημιουργείται δεν κλείνει και έχεις εκροή εγκεφαλαιοτήτου, υγρού από τη μύτη και αυτά. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να κάνεις μια καλή ενημέρωση για όλες τις πιθανές επιπλοκές, αλλά πλέον γίνεται normal και σίγουρα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η χρήση κορτικοστεροειδών σε μεγάλες δόσεις. Βλέπεις ασθενείς οι οποίοι είναι ταλέποροι, έχουν πάρει 8, 10, 12 γραμμάρια κορτιζόνη. Τα αστεροειδή σκοτώνουν κάποιες φορές. Μπορεί να πεθάνει κανείς σαν επιπλοκή. Μπορεί να έχει υπατοξικότητα, όπως όλοι ξέρετε. Η κορτιζόνη πάνω από τα 7, 7,5, 8 γραμμάρια μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο. Οπότε πρέπει να τα ζυγίσουμε όλα αυτά. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Αν όχι, ευχαριστούμε πολύ.